Λέγεται ανάποδα. Εδώ έγινε ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή, πρώτα είχαμε κλείσει τις γυναίκες και δεν μπορούσαμε να βρούμε άντρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε μόνο τις γυναίκες. Στη Θεσσαλία η γυναίκα τραβούσε πάντα το κάρο. Λοιπόν. Καταρχήν θέλω να πω δύο πράγματα μόνο. Ένα ουσιαστικά. Θα βρίσκω να φέρω λίγο καφέ. Ελεύθερα περιφερειάρχη μου, ό,τι θέλεις αφού τα είπες όλα. Σας είπε προηγουμένως ένα σοβαρό και απλό πράγμα. Ποιο? Ότι όταν θέλουμε να σκεφτούμε τι θέλουμε να πράξουμε αύριο, τι θέλουμε να έχουμε αύριο, σας τα έδειξε στον πίνακα. Αυτό θα το έχετε υπόψη ανά πάσα στιγμή για την αντιπαράθεση αύριο στην κάλπη. Άρα το διακύβημα ποιο είναι, τι θέλω από τούτον το ρημάδι τόπο. Επιτέλους να το χωνέψουμε. Θέλουμε τους τζουμπέ, δηλαδή τις μπουλντόζες και τα γκρέιντερ, να μας ανοίξουν τον δρόμο κάθε χειμώνα. Αυτό θέλουμε μόνο. Και να φεύγουν και τα παιδιά να πάνε στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Και εμείς να λέμε, να καταργέμαστε την ημέρα και τη στιγμή γιατί γεννηθήκαμε σε αυτό το ρημάδι τόπο. Όμως αυτός ο τόπος προηγουμένως σας έδειξε ότι είναι ο καλύτερος. Και τον έχουν καταντήσει χειρότερο. Στον πάτο. Αυτό θα τον αλλάξουν. Αυτό θέλω. Θα ξεκινήσω από το εξής, ότι ζητάμε την ψήφο σας γιατί πιστεύουμε ότι εμείς θα δουλέψουμε για το κοινό καλό. Όχι για τα δικά μας παιδιά, όπως έχουμε συνηθίσει να γίνεται στην Ελλάδα. Είδαμε το αποτέλεσμα. Και σας λέμε με το χέρι στην καρδιά ότι εμείς μπορούμε να το καταφέρουμε. Όχι γιατί το λέμε, αλλά γιατί το έχουμε αποδείξει μέσα από το έργο μας. Ο καθένας ξεχωριστά. Μπορείτε να διαβάσετε για μας, μπορείτε να δείτε στα έντυπα, στη δημοσιότητα, τι έχουμε κάνει και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον τόπο. Και εν πάση περιπτώσει, ο Κουγιουμτζής έλεγε ένα στίχο. Λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Ιωάννα. Θέλω να σας πω μόνο ότι αυτό που με κέντρισε περισσότερο και αποδέχτηκα την πρόταση του κύριου Κουρέτα να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο είναι ότι δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Ίσως αυτό μας έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια εδώ που μας έχει φτάσει. Γιατί βλέπουμε συνεχώς τι κάνουν ή καλύτερα τι δεν κάνουν οι επαγγελματίες πολιτικοί και σίγουρα τα προβλήματα όλων μας τα ξέρουμε καλύτερα εμείς που δουλεύουμε. Κυρία Νικολαίδου, θα σου πω την τα είπα εγώ. Με συγχωρείτε, είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στα κοινά και η πρώτη φορά που βγαίνω στο κοινό. Ένα πράγμα. Ο Δημήτρης ο Κουρέτας είναι ο Δημήτρης του γράφει. Αν δεν αλλάξουμε τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι να καθόμαστε να βλέπουμε τις επιτυχίες των άλλων που είναι προσβλητές. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε. Παρουσία σας και τον κύριο Κουρέτα για την τιμητική πρόσκληση που έκανε στο ψηφοδέλτιό του. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και όλα τα παιδιά είναι ένα και ένα. Αυτό και πάλι ευχαριστώ. Αν δεν έχετε κάτι να ρωτήσετε ή έχετε, θα χαρώ να... Ναι.